κύριε, χαίρετε. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο Σλοβαίνος αντιπρόσωπος στη Συλλογική Προεδρία δεν θα λάβει μέρος στην απόψινή σύνοδό της, που αναμένεται να αρχίσει από στιγμή σε στιγμή, αλλά με επιστολή του ο Σλοβαίνος αντιπρόσωπος δηλώνει ότι υποστηρίζει την εκλογή του Στίπε Μέσιτς στην Προεδρία της χώρας. Νωρίτερα, τρεις Σλοβαίνοι υπουργοί της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, Ζήφκο Πρέγκλ, τον Υπουργό Μεταφορών και τον Υπουργό Πληροφόρησης. Οι παραιτήσεις των τριών υπουργών ανακοινώθηκαν τη στιγμή που ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άντε Μάρκοβιτς βρισκόταν στη Λουμπλιάνα και πριν από την προγραμματισμένη για απόψε, όπως είπαμε, συνεδρίαση της Συλλογικής Προεδρίας της χώρας. Την εικόνα τώρα της ρευστής κατάστασης στη γειτονική Ιουγκοσλαβία μας δίνει ο Γιώργος Λαβιανός. Εκεί που φαινόταν ότι η Ιουγκοσλαβία βαδίζει ολοταχώς προς τον εμφύλιο πόλεμο, τώρα αναπτερώνονται οι ελπίδες για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας. Τελικά φαίνεται ότι θα συγκληθεί απόψε στο Βελιγράδι το Συλλογικό Προεδρείο που ανέβαλε χθες την τελευταία στιγμή τη συνεδρίασή του και αναμένεται ότι θα προσπαθήσει και θα επικυρώσει την εκλογή του Κροάτη Στίπε Μέσιτς στην ηγεσία του σώματος, αξίωμα που τον καθιστά αρχηγό του κράτους και των ενόπλων δυνάμεων. Η ομαλή διαδοχή στην Προεδρία εκκρεμεί από τις 15 Μαΐου. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη τι ώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση. Η είδηση προέρχεται από το γραφείο του εκπροσώπου της Σλοβενίας, την οκταμελή Προεδρία, ο οποίος είχε μποϊκοτάρει τη χθεσινή συνεδρίαση. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άντε Μάρκοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι μετά από επίσκεψη αστραπή το απόγευμα στις πρωτεύουσες της Σλοβενίας και Κροατίας, στη Λουμπλιάνα και το Ζάγκρεπ, στα πλαίσια άλλης μιας προσπάθειας κατευνασμού των πνευμάτων. Στο μεταξύ, φτάνει απόψε η Ιουγκοσλαβία για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο 48ωρο η κοινοτική τρόικα σε μια νέα μεσολαβητική προσπάθεια, ώστε να μην εκτροχιαστεί το ειρηνευτικό σχέδιο που πέτυχε μόλις χθες. Το σχέδιο αυτό προβλέπει εκεχηρία επιστροφή των στρατευμάτων στις στρατώνες, τρίμηνο πάγωμα της μονομερούς ανακηρύξεως ανεξαρτησίας Σλοβενίας και της Κροατίας και ομαλή επαναλειτουργία του θεσμού της Συλλογικής Προεδρίας. Εξάλλου, σε συνέντευξή του απόψε προς το κανάλι της ΕΝΤΕΕΦ, της γερμανικής τηλεόρασης, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Hans-Dietrich Genscher δήλωσε ότι μεταβαίνει αύριο στο Βελιγράδι και στη Λουμπλιάνα. Την Τρίτη συγκαλείται στη Βιέννη έκτακτη σύνοδος των 35 χωρών της διάσκεψης για συνεργασία και ασφάλεια στην Ευρώπη με θέμα την κατάσταση στη Ιουγκοσλαβία. Άλλη σύνοδος, δασέ με θέμα την πολιτική πτυχή του Ιουγκοσλαβικού, θα γίνει μάλλον την Τετάρτη στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας. Η ένταση κορυφώθηκε σήμερα όταν το Σλοβενικό Κοινοβούλιο αψήφισε το τελεσίγραφο που έθεσε ο Ομοσπονδιακός Στρατός. Το τελεσίγραφο του στρατού φαίνεται να πηγάζει από τις συνεχιζόμενες αψιμαχίες και την αδυναμία του Ομοσπονδιακού Στρατού και των Σλοβαίνων να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες της εκεχηρίας που κηρύχθηκε το βράδυ της Παρασκευής μετά από δύο μέρες αιματηρών συγκρούσεων. Συγκεκριμένα, ο στρατός απαιτούσε έως 9 το πρωί μεταβίβαση του ελέγχου των 27 συνοριακών φυλακίων στη Σλοβενική Μεθόριο από τις Σλοβενικές στις Ομοσπονδιακές Δυνάμεις. Ο Σλοβαίνος Υπουργός Άμυνας Γιάννες Γιάνσα απέκλεισε την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος. Άλλη απέτηση του Ομοσπονδιακού Στρατού είναι η επαναφορά της παροχής ρεύματος και νερού στις βάσεις του στο έδαφος της Κροατίας και η λύση της πολυαρκίας ορισμένων μονάδων του. Οι Σλοβαίνοι ζητούν οι στρατιώτες των μονάδων αυτών να παραδώσουν προηγουμένως τα όπλα τους. Το τελεσίγραφο εξέπνευσε υπό τη σκιά πολεμικών αεροπλάνων του Ιουγκοσλαβικού στρατού που πετούσαν πάνω από τον ουρανό Σλοβενικών πόλεων και υπό τον ήχο των σιρήνων του αεροπορικού συναγερμού που ούρλιαζαν επί μια μισή ώρα και έστειλαν τους κατοίκους σε καταφύγια. Υπήρξαν πληροφορίες από διάφορες πηγές για σποραδικές αψιμαχίες μεταξύ Ομοσπονδιακών και Σλοβαίνων στρατιωτών κοντά στα σύνορα με την Αυστρία και την Ιταλία. Και οι δύο χώρες διαμαρτυρήθηκαν στο Βελιγράδι για παραβίαση του εναέριου χώρου τους από Ιουγκοσλαβικά αεροσκάφη. Οι Αυστριακές αερογραμμές ακύρωσαν όλες τις πτήσεις προς Ιουγκοσλαβία. Στα σύνορα Αυστρίας και Ιουγκοσλαβίας βρίσκονται 16 οδηγοί φορτηγών και άλλοι 6 Έλληνες, οι οποίοι περιμένουν την απελευθέρωση των αυτοκινήτων τους από τις Σλοβενικές αρχές. Επιστροφή στο status quo ante και στη διαπραγμάτευση με συμπεφωνημένες διαδικασίες για λύση του προβλήματος που έχει προκύψει στη Ιουγκοσλαβία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από τον Πρόεδρο της Σλοβενίας κ. Μίλαν Κούτσαν. Η επιστολή Μητσοτάκη είναι απάντηση σε επιστολή που του έστειλε ο Πρόεδρος της Σλοβενίας και στην οποία αναφέρεται η ανάγκη της διεθνούς αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει στην επιστολή του ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αμετάθετα τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Λουξεμβούργο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, σε δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για την Ελλάδα τα αιματηρά γεγονότα στη γειτονική Ιουγκοσλαβία δεν προκαλούν μόνο έντονη ανησυχία. Απαιτούν εγρήγορση. Ευχόμαστε ο φίλος Ιουγκοσλαβικός λαός και η ηγεσία του, καταλήγει ο κ. Παπανδρέου, να καταφέρουν να βρουν το δρόμο για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων και την εξέβρεση μιας μόνιμης λύσης. Ο ΣΕ, με έκτακτη ανακοίνωσή του, ειδοποιεί όσους πρόκειται να ταξιδέψουν μέσω Ιουγκοσλαβίας και πέρα του Βελιγραδίου προς Αυστρία και Γερμανία, λόγω των σοβαρών εσωτερικών προβλημάτων στη Ιουγκοσλαβία ενδέχεται να υπάρξουν δυσχέρειες στην ομαλή κυκλοφορία της διεθνούς αμαξοστοιχίας Άτικα, πέρα του Βελιγραδίου και μέχρι τα αυστριακά σύνορα. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη προηγείται στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του συνασπισμού, η οποία με τη σειρά της θα αναδείξει την πρόεδρο της παράταξης.
Ακολουθούν κατά σειρά προτίμησης ο Ευρωβουλευτής κ. Αλαβάνος, ο πρώην Υπουργός κ. Δραγασάκης και οι κύριοι Φαράκος, Τσίμας, Κύρκος και Φιλίνης. Η κυρία Δαμανάκη δεν εξελέγει πρόεδρος από τη συνέλευση του συνασπισμού, η οποία πήρε αυτή την απόφαση αρχικά, ακολούθως όμως με νέα ψηφοφορία την ανέρεσε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκαλείται εκτάκτως αύριο, ύστερα από έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κανελόπουλου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να εκλείψουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον χώρο της δικαιοσύνης λόγω της μακράς αποχής των δικηγόρων. Το Προεδρείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα επιδιώξει να έχει και νέες συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το θέμα της επαγγελματικής στέγης και το φορολογικό. Οι δικηγόροι της Αθήνας στις 12 το μεσημέρι θα κάνουν πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για να αποφασίσει τι θα εισηγηθεί μεθαύριο Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του Σώματος. Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό δικαστήριο έχει διακόψει τη συνεδρίασή του για την Τετάρτη το πρωί. Εβδομάδα αυξήσεων θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει αυτήν που αρχίζει από αύριο. Σύμφωνα με το νέο νόμο για τα ενίκια, απελευθερώνονται από αύριο οι μισθώσεις των κατοικιών για τις νεόδμητες κατοικίες και όσες ενοικιάζονται για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, απελευθερώνονται οι μισθώσεις των λεγόμενων κλειστών σπιτιών ή εκείνων που ενοικιαστές απεχώρησαν οικειοθελώς. Επίσης, των κατοικιών με έμβαδον μεγαλύτερο από 120 τετραγωνικά και αντικειμενική αξία πάνω από 30 εκατομμύρια δραχμές. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται όσα διαμερίσματα μισθώνονται από το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα κοινοφελή ιδρύματα. Έτσι λοιπόν, από αύριο τα ενίκια των υπολείπων κατηγοριών προσαυξάνονται κατά 12,8% από 1η Ιουλίου 1992. Τα μισθωτήρια όμως που έχουν λήξει ή θα λήξουν παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993. Για τα μισθωτήρια που υπογράφονται από σήμερα και στο εξής, υπολογίζεται το ενίκιο με βάση τις παλαιές αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν το Δεκέμβριο του 1990 και με συντελεστή 7%. Τέλος, δεν γίνονται εξώσεις πριν από την πάροδο 3 μηνών από την καταγγελία και 6 έως 9 μηνών για όσα διαμερίσματα χρησιμοποιούνται για επαγγελματική στέγη. Από αύριο διαμορφώνονται ελεύθερα οι τιμές όλων των κρεάτων με αγορανομική διάταξη που εξέδωσε το Υπουργείο Εμπορίου κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων. Στο εξής λοιπόν, οι τιμές των κρεάτων θα ελέγχονται μόνο για υπερβολικό κέρδος. Αρχαιρεσίες είχαμε σήμερα στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, όπου εξελέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παράταξη της ΠΑΣΚ έλαβε 193 ψήφους και 5 έδρες. Η ΔΑΚΕ πήρε 167 ψήφους και 5 έδρες και η Αγωνιστική Συνεργασία 51 ψήφους και 1 έδρα. Εκλογές είχαμε όμως σήμερα και για νέα διοίκηση στην ΟΛΜΕ. Έλαβαν η ΠΑΣΚΕ 132 ψήφους και 5 έδρες, η ΔΑΚΕ 116 ψήφους και 4 έδρες και η Συνεργασία 68 ψήφους και 2 έδρες. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τα 3 άτομα που επέβαιναν στο μικρό τουριστικό σκάφος Λαβράκι που αγνοούνταν από τις 5 το απόγευμα, όταν λόγω θαλασσοταραχής ανετράπηκαν ανατολικά της Λευκάδος, παρουσιάστηκαν στο Υπελειμεναρχείο Μεσολογίου. Πρόκειται για τους Τζον Άσκιου, 61 ετών, τη σύζυγό του Ελίζαμπεθ, 60 ετών, και την Αν Τάκεριλ, 30 ετών, όλοι Άγγλοι υπήκοοι. Όπως δήλωσαν, το σκάφος τους προσάραξε σε αμμώδη ακτή στη θέση Βαλτίας Τακούετολα Καρνανίας και είναι καλά στην υγεία τους. Έπαιζαν χαρτιά σε ένα καφενείο στην οδό Αγίας Μαρίνας 6 στην Ανθούπολη, τσακώθηκαν και ο ένας σκότωσε τον άλλον. Δράστης είναι ο Αθανάσιος Τόμπρας, 41 χρόνων, ο οποίος με ένα σπασμένο μπουκάλι μπύρας επιτέθηκε στο συμπαίκτη του Ιωάννη Ζαφυρόπουλο, 43 χρόνων, και τον τραυμάτισε στην αριστερή θωρακική χώρα. Ο Ζαφυρόπουλος μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δράστης συνελήφθηκε και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Ανθούπολης. Και μία είδηση που αφορά όλους τους οδηγούς. Από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές διακοπές των πρατηριούχων που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έτσι, τον Ιούλιο θα παραμείνουν κλειστά τα μισά πρατήρια βενζίνης στην Αττική και τον Αύγουστο τα άλλα μισά. Προσέξτε λοιπόν, μην μείνετε από κάψιμα και ιδιαίτερα το βράδυ, αφού μειώνονται στο μισό και τα διανυκτερεύοντα. Μαζί μας απόψε στο στούντιο είναι ο Στέφανος Χίος για την ενημέρωση σχετικά με την δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Ας δούμε όμως πρώτα την ενημέρωση για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Σπύρο Λινάρδο. Βορειαδάκι και δροσιά, αλλά και λίγες βροχές θα έχουμε τις επόμενες δύο μέρες. Συγκεκριμένα στην Αττική προβλέπονται λίγα νέφη που κατά διαστήματα θα είναι περισσότερα, με βροχή ή καταιγίδα κυρίως από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία που θα πέσει ακόμη λίγο θα κυμανθεί στην Αθήνα από 19 μέχρι 29 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχή και πιθανή καταιγίδα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειοι ρυθμίσεις μέτρη και παροδικά ισχυροί και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 μέχρι 22 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς, όμως ο εμφύλιος παραγμός που μένεται στη γειτονική Ιουγκοσλαβία κινδυνεύει να χωρίσει τη Ιουγκοσλαβική αποστολή που μετέχει στους Μεσογειακούς Αγώνες κυριολεκτικά στα δύο. Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ειδοποίησε τους αθλητές της που παίρνουν μέρος στους 10 Μεσογειακούς Αγώνες να εγκαταλείψουν τη οργάνωση και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι 30 Σλοβένοι αθλητές αποχώρησαν από την ποδηλασία, την κολύμβηση και το πινκ-πονκ, αυτή την ώρα συνεδριάζουν οι επικεφαλείς της Ιουγκοσλαβικής Αποστολής για να αποφασίσουν τι μέλη γενέστε θα αποσυρθούν τελικά ή όχι. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι 11η Μεσογειακοί Αγώνες. Ένας ανέλπιστος χρόνος από μια 15χρονη αθλήτρια και τα πολλά μεσογειακά ρεκόρ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής δεύτερης ημέρας στους αγώνες κολύμβησης. 8 χρόνια κρατούσε το ρεκόρ της Βιβής Φροντόβα στα 100 μέτρα πρόσκληση. Το 1:15:49 έμοιαζε απλησίαστο για τις δεκάδες κορίτσια που προσπαθούσαν να διαδεχτούν την αθλήτρια του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Ξαφνικά σήμερα, εντελώς ανέλπιστα, ήρθε η Νίκη Μενδρινού να βελτιώσει στα 15 της χρόνια κατά 3 δευτερόλεπτα την ατομική της επίδοση και να φτάσει στο 1:14:77. Το περίμενες αυτό το χρόνο? Όχι, καθόλου. Κατέβασες την ατομική σου επίδοση κατά 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα για να φτάσει αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν το περίμενα. 1:16 περίμενα και γύρισα και λέω λάθος κάνανε. Κάνανε λάθος ή όχι? Όχι, δεν κάνανε λάθος και είμαι πολύ ευχαριστημένη και ευχαριστώ τον Θεό πρώτα απ' όλα, τον κύριο Αντρέα, τον προπονητή μου και πιστεύω ότι η προπόνηση που έκανα δεν την είχα μείνει. Όχι, ικανοποιημένη είμαι και συγκινημένα. Κάθομαι εγώ να βλέπω, ας πούμε, την κούρσα και να μου καταρρύπτουν το ρεκόρ. Και πίστευα ότι σε αυτή την πισίνα σίγουρα θα γίνει το ρεκόρ στο πρόσφυγε ειδικά. Το ρεκόρ στο πρόσφυγε το είχα πει και παλιότερα, είναι εύκολα ρεκόρ, πρέπει να καταρριφθούν. Στη δεύτερη ημέρα των αγώνων τα μεσογειακά ρεκόρ έπεφταν το ένα πίσω από το άλλο. Σημειώθηκαν νέες 5 επιδόσεις μεσογειακών αγώνων και 2 πανελλήνια ρεκόρ. Εκτός από αυτό της Νίκης Μενδρινού, η ελληνική ομάδα σκυταλοδρομία 4x100 γυναικών στο ελεύθερο πέτυχε 3:58.88, ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο καλύτερο χρόνο από τον χρόνο το οποίο υπήρχε από το 1986. Οι νικητές και οι νικήτριες της σημερινής δεύτερης ημέρας των αγώνων ήταν 50 μέτρα ελεύθερο, Σοφή Καμούν, Ιταλία, 26:96, νέο ρακόρ μεσογειακών αγώνων. 200 μέτρα ελεύθερο ανδρών, Γιώργιο Λαμπέρτη, Ιταλία, 1:49.34. 400 μέτρα ελεύθερο γυναικών, Κριστιάνα Σόση, Ιταλία, 4:15.10, νέο ρεκόρ μεσογειακών αγώνων. 200 μέτρα ύπτιο ανδρών, Ρεμπούρ, Γαλλία, 2:02.11, νέο ρεκόρ μεσογειακών αγώνων. 100 μέτρα πρόστιο γυναικών, Μαλουένα Νταλαβάλε, Ιταλία, 1:12.00. 200 μέτρα πρόστιο ανδρών, ο Γάλλος Πενικό με 2:15.39, νέο ρεκόρ μεσογειακών αγώνων, καθώς επίσης νικήτρια ήταν και η γαλλική ομάδα στη σκυταλοδρομία 4x100 ελεύθερο. Δεύτερη μέρα και στο τζούντο και 2 ακόμα επιτυχίες Ελλήνων αθλητών στα 78 και 86 κιλά. Περισσότερα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Μετά την τρίτη θέση του Ιλία Νίκα στα 95 κιλά χθες Σάββατο, ο Τάκης Βακατάς στα 78 κιλά και ο Μπάμπης Ζάραγκας στα 86 κιλά είναι οι Έλληνες αθλητές που χάρισαν τις νέες επιτυχίες. Ο Βακατάς στο πρώτο παιχνίδι νίκησε τον Αλγερινό Λαούτ. Στη συνέχεια κέρδισε τον Ισπανό Μεντέζ, έχασε τα ημιτελικά από τον Ιταλό Πιλάτη και νίκησε στο μικρό τελικό τον Μαροκινό Μαχ, παίρνοντας έτσι την τρίτη θέση. Δικαιώθηκαν όλες τις προσπάθειες που κάναμε, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Παρόλες αντίξωες συνθήκες λόγω ελλείψης αντιπάλων στην Ελλάδα, δώσαμε ό,τι είχαμε. Και θέλαμε να πετύχουμε ένα στόχο, ένα μετάλλιο, το καλύτερο δυνατό. Στα 86 κιλά ο Ζάρακας κέρδισε τον Μπεσί από το Μονακό, έχασε τον Γάλλο Κλεμόντ, νίκησε στα ημιτελικά τον Λιβανέζο Μασούτη και στο μικρό τελικό κέρδισε τον Ισπανό Χιμένεθ, κατακτώντας έτσι το χάλκινο μετάλλιο. Τον τελευταίο καιρό είχα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και εντατικά. Έκανα 2 προπονήσεις την ημέρα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που με βοήθησαν, τους προπονητές, τους συναθλητές μου και την ομάδα γενικά. Το χρυσό μετάλλιο στα 78 κιλά πήρε ο Γάλλος Αμουσού και στα 86 κιλά ο επίσης Γάλλος Κλεμόντ. Την τέταρτη θέση στο ομαδικό των γυναικών κατέκτησε η ελληνική μας ομάδα ενόργανης γυμναστικής με 115,500 βαθμούς. Την ελληνική ομάδα αποτελούσαν η Νικολέτα Αντωνιάδου, Χριστίνα Πόρια, Σταυρούλα Ευαγγελίδου και Μαρίνα Κουράκου. Η εθνική μας θα κατακτούσε το αργυρό μετάλλιο εάν Αντωνιάδου και Ευαγγελίδου δεν είχαν πτώσει δοκό. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία με 118,50 βαθμούς, δεύτερη Ιταλία με 116,450, τρίτη Γαλλία με 116,350 βαθμούς και τέταρτη Ελλάδα με 115,500 βαθμούς. Με 4 συναντήσεις άρχισαν σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου οι αγώνες handball. Πρώτη μέρα σήμερα των αγώνων handball και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν αγωνίστηκε αφού η ομάδα της Ηρίας που επρόκειτο να αντιμετωπίσει δεν συμμετέχει τελικά στους αγώνες.
Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Τουρκία 23-23, Ιουγκοσλαβία-Τινησία 36-23, από αυτή τη συνάντηση είναι και τα πλάνα που παρακολουθείτε. Αλβανία-Αίγυπτος 15-38 και Ιταλία-Ισπανία 19-18. Αύριο θα παίξουν Τουρκία-Αίγυπτος στις 4 παρατέταρτο, Γαλλία-Ιουγκοσλαβία στις 5.30, στις 7.15 Τινησία-Ιταλία και στις 9 Ελλάδα-Αλβανία. Μέτρες εμφανίσεις των Ελλήνων αθλητών στην Άση Βαρών, αφού τα μετάλλια πήραν οι παραδοσιακά δυνατοί. Στα 52 κιλά ο Τούρκος Χαλίλ Μουτζούς, 20 107,5 κιλά στο αρασέ, 135 στο σετέ και 242,5 στο σύνολο και πήρε την πρώτη θέση. Έβδομος ήταν ο Έλληνας Δημήτρης Τάκος με σύνολο 197,5 κιλά. Στα 56 κιλά το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Πασκάλ Αρνού με 107,5 στο αρασέ, 140 στο σετέ και 247,5 στο σύνολο. Ο Κώστας Πολυχρονάκης, ο Έλληνας Κώστας Πολυχρονάκης, πήρε την πέμπτη θέση με σύνολο 190 κιλών. Σήμερα εξάλλου έγιναν και τρεις προκριματικοί αγώνες στο ποδόσφαιρο. Στη Λάρισα την Ισία νίκησε το Σαν Μαρίνο με 1-0. Στο Καφταζόγλιο η Αλγερία έχασε από την Αλβανία με 2-1, ενώ στην Πάτρα η Τουρκία έχασε επίσης 2-1 από την Αίγυπτο. Πριν τελειώσουμε, κυρίες και κύριοι, να θυμηθούμε το αυριανό πρόγραμμα των αγώνων. Γυμναστική, Άρση Βαρών, πικ πονγκ, τζούντο, σκοποβολή, κοπηλασία, χάντμπολ και κολύμβηση. Και τελειώνοντας, να σας θυμίσουμε κάτι. Από αύριο και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τις νυχτερινές ειδήσεις, ο Αντένα, με μια ειδική εκπομπή που θα σας παρουσιάζει ο Σταύρος Τσόχος, θα σας ενημερώνει για όλα τα γεγονότα στους ενδέκατους μεσογειακούς αγώνες. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Χίο. Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να δούμε τα αποτελέσματα και την νικήτρια στήλη του πρόπου με τους αγώνες του κυπέλου Ράπαν, όπως πριν από λίγο μας τα έδωσε ο ΠΑΠ. 2-1-1-2-1. 1-1, 1-1, 2-1. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Καλή σας νύχτα.